Πώς σχολιάζει το κουκουέ όλη αυτή τη σαπίλα? Θα σας πω. Ακριβώς αυτό θα σχολιάσουμε. Βέβαια, εμείς χωρίς να υποβαθμίζουμε τέτοια ζητήματα, τον κάθε υπουργό, το κάθε πολιτικό πρόσωπο, του ασκούμε κριτική με βάση τις υπογραφές που έχει ρίξει σε μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις ευθύνες του κυρίου Πολάκη για το γεγονός ότι συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην υγεία, με τον κόσμο να πληρώνει από την τσέπη του για μια σειρά διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις, για να μπορέσει να πάει στο νοσοκομείο ή σε οποιονδήποτε γιατρό. Και με αυτή την έννοια, αν έχει κάτι ενδιαφέρον από την τοποθέτηση του κύριου Πολάκη, είναι ότι λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με το μισθό, λέει, του βουλευτή. Ναι, ναι. Αυτά τα 6.000 ευρώ. Γι' αυτό πήρα το δάνειο. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους άλλους 6 πρόθυμους και βέβαια και τις νέες μεταγραφές από τις μνημονιακές κυβερνήσεις Παπαδήμου Παπανδρέου, την ίδια στιγμή αυτή η κυβέρνηση εκβιάζει τον κόσμο και του κουνάει το δάχτυλο ότι πρέπει να ζήσει με 600 ευρώ. Με απλήρωτες υπερορίες στον εργαζόμενο κόσμο. Και μάλιστα την ίδια στιγμή προχωράνε και όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί που αφορούν το πώς θα ρυθμίσει αυτός ο κόσμος τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά τα δάνειά του. 100.000 πληστηριασμοί ετοιμάζονται. Και αυτός ο κόσμος είτε θα ρυθμίσει το δάνειό του, δηλαδή θα εκβιαστεί να πληρώσει στους τραπεζίτες. Γι' αυτό για να καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μια ερώτηση. Πόσοι άλλοι έχουν πάρει από την ίδια τράπεζα βουλευτές ή υπουργοί δάνεια κατά αυτόν τον τρόπο? Γιατί δεν το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να διερευνηθεί. Κοιτάξτε, αυτές οι υποθέσεις πρέπει να διερευνηθούν. Ακριβώς. Αλλά όμως δεν πρέπει να λειτουργήσουν και από προσανατολιστικά. Συμφωνούμε. Σαφώς όχι. Πολύ περισσότερο με αφορμή και την ερώτηση που θέσατε και με τον κύριο Καμένο και με τον κύριο Κοτσιά. Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ? Προφανώς και δεν μπορεί. Το σπίτι σας το βάζετε τρεις φορές σε υποθήκη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Καλά, και το ζήτημα της ιδιοκατοίκησης. Σας το λέω γιατί έψαξα να πάρω δάνειο και μου είπαν, μου έκλεισαν την πόρτα οι συστημικές τράπεζες. Αφού ρε Γιάννη, έχεις πάρει δάνειο έτσι για το στεγαστικό σου και έχεις βάλει το ίδιο το σπίτι σου, πώς θα πάρεις δεύτερο δάνειο? Εντάξει, λέω, στη γενιά πάντως τη δική μου, αν θέλετε κύριε Παπαγιάννη, επιτρέψτε μου, το να έχεις την πολυτέλεια της ιδιοκατοίκησης δεν υπάρχει. Και μερικές φορές το σκέφτεσαι για να μην πληρώσεις και τον έμφυα. Αλλά να σας πω τι το δάνειο είναι 15 ετούς διάρκειας, αν δεν κάνω λάθος. Ο κ. Ναι. Πολάκης θα βγαίνει για τα επόμενα 15 χρόνια βουλευτής, είναι τόσο σίγουρος? Τώρα αυτό, πάντως, με αφορμή όλο αυτό που λέτε και όλη αυτή την αγανάκτηση που γιατί... υπάρχει. Άκου τώρα. Σε ανύποπτο χρόνο ο κ. Πολάκης είχε μιλήσει για το δάνειό του. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Τι είχε πει? Ο κ. Πολάκης έλεγε ότι. Προ-ΣΥΡΙΖΑ, προ-κυβερνήσεως. Προ-κυβερνήσεως. Ναι. Πριν να μπει στην κυβέρνηση. Ο κ. Πολάκης έλεγε ότι δεν μπορεί να αποπληρώσει ούτε το δάνειο το οποίο είχε και ήταν ένα μικρό δάνειο της τάξης των 5.000 ευρώ. Αυτό μπορούμε να το δούμε, σας παρακαλώ. Α, το έχουμε. Γιατί εμένα για 5.000 δεν σταματούν να με ενοχλούνε, αλλά το δικό σας το κανάλι ή τον Αντένα με τα 200, τα 150, τα 130 χρέη δεν νομίζω να σας ενοχλεί καμιά τράπεζα και πρέπει να σας ενοχλήσει. Τότε ήταν στην αντιπολίτευση ο κ. Πολάκης. Τώρα έγινε μάγκας, εξουσία. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλάζουν. Έγιναν οι ΣΥΡΙΖΑΙ σύστημα. Αυτό που είπατε, για να πάρει ανάσα ο κόσμος από όλη αυτή την πόχα, από όλη αυτή τη σαπίλα που λέτε του αστικού πολιτικού συστήματος, που εκφράζεται και με τις μεταγραφές, γιατί είναι η κοινή βάση τους. Υπηρετούν μια πολιτική που δίνει πακτολό χρημάτων και νέα προνόμια στους επιχειρηματικούς κολοσσούς και συνεχώς θυσιάζει τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Προϋπόθεση λοιπόν είναι ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ που είναι σταθερό, γιατί υπηρετούνται σταθερά τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω τα όσα είπε ο κ. Στάικος, γιατί εμείς απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει ματώσει, που με βαριά καρδιά ενδεχομένως μπορεί και να πάει να ψηφίσει στη λογική του μικρότερου κακού. Και τον καλούμε να μην συμβαστεί με την ελάχιστη ζωή, με ζωή με τα ελάχιστα που λέμε εμείς δικαιώματα, αλλά να διεκδικήσει νέους ελπιδοφόρους δρόμους με ένα ισχυρό ΚΚΕ παντού. Μάλιστα. Αυτό μάλιστα είναι το αντίπαλο δέος και στη σαπίλα που εκφράζεται με όλους τους τρόπους και στις αντιλαϊκές ράγες. Ευχαριστούμε τον κύριο Στάικο, ο οποίος κατά το...